σημαντικός αριθμός βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και μελών του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και σημαντικός αριθμός πολιτών σήμερα για μια ακόμα φορά παρίσταται και παρακολουθεί την εξέλιξη της δίκης της Χρυσής Αυγής. Είναι καταπέλτης η αγορεύσεις των συνηγόρων της πολιτικής αγωγής που με πολύ τεκμηριωμένο τρόπο καταδεικνύουν αυτό που το Πανελλήνιο όχι απλώς γνωρίζει, το έχει βιώσει. Μια εγκληματική οργάνωση που δρούσε συστηματικά, με ιεραρχία, με στόχους, με καθημερινή οργανωμένη εγκληματική δράση εναντίον μεταναστών, εναντίον ομοφυλόφιλων, εναντίον αδύναμων πολιτών. Με ρατσιστικά κίνητρα και με φασιστική νοοτροπία και λογική. Η δίκη αυτή είναι συγκλονιστική πραγματικά και από αυτήν την άποψη είναι κρίμα που δεν μπορεί να μεταδίδεται και να την παρακολουθεί όσο γίνεται μεγαλύτερος αριθμός πολιτών. Γιατί καταγράφει μία από τις πιο τραγικές στιγμές και περιόδους της ελληνικής ιστορίας και με πολύ μεγάλη ενάργεια οι παθογένειες που γέννησαν αυτό το εγκληματικό φαινόμενο καταγράφονται συστηματικά. Νομίζω ότι το δικαστήριο όλο ένα και περισσότερο διαθέτει όλα τα στοιχεία για μια κρίση τελική που θα δικαιώσει όχι μόνο τα θύματα, όχι μόνο την μνήμη του Παύλου Φίσα, αλλά και τους αγώνες του ελληνικού λαού διαχρονικά απέναντι στο ρατσισμό, απέναντι στο φασισμό, απέναντι στην εγκληματική δράση κάθε ναζιστή, κάθε αρνητή της κοινωνίας των ανθρώπων.